Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πόνο. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρουρεος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην κλινική, ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Όταν βρίσκομαι στο σουβλατζί, τρέχει το καρσό να με σερβίρει. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Καλησπέρα, άλλη μια Πέμπτη. Καλησπέρα, άλλη μια πολιτική εκπομπή Λάσπη. 7-8 στη συνηθισμένη μας ώρα. Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μια ατασταλία. Θα κάνουμε ένα σπαστό δίωρο. Αυτά θα τα πούμε βέβαια την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα πάλι λοιπόν Λάσπη Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μου ο φίλος, καταρχήν, γιατί νομίζω ότι οι φιλίες είναι πράγματα που πρέπει να λέγονται πρώτα, ο φίλος Δημοτικός Σύμβουλος, ο Γιάννης Καρετινός. Γιάννη, καλώς ήρθες, ευχαριστώ που είσαι και καλησπέρα. Να είσαι καλά, χάρηκα πάρα πολύ που θα τα πούμε για πρώτη φορά από το στούντιο. Λίγο πιο κοντά έλα μου αν θέλεις. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσω να σε πυροβολάω λοιπόν, έτσι για να είμαστε και σε διάθεση χιούμορ. Αλεξίσφαιρα να φορέσω. Δεν τα πολύ χρειάζεσαι, αλλά θα το δούμε. Να πούμε ότι το 31-8 η Νέα Δημοτική Αρχή παραλαμβάνει, έκλεισε ο προηγούμενος κύκλος, δημιουργήθηκε μια Νέα Δημοτική Αρχή, μια Νέα Δημοτική Αρχή υπό τον πρώην Δήμαρχο αλλά και νυν Δήμαρχο Σταύρο Τζουλάκη, με την σύμπραξη της πρωτοβουλίας για την Ιασμήνη του Γιώργου Λαρίση, που μέχρι και χθες ήσουν και εσύ στέλεχος, και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι το δεύτερο μετά τις 31-8, εσύ ανεξαρτητοποιήθηκες. Καταφέρατε λοιπόν σαν σύνολο στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και εχθές, με ρυθμή του δώρατος εσένα, να μονοπολίσετε το πολιτικό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν έτσι τη μικρή πολυτέλεια να μονοπολούνται από πολιτικό ενδιαφέρον για λίγο από θέματα που δεν αφορούν την πόλη, γιατί η πόλη είναι το θέμα. Λοιπόν, πριν βάλουμε να ακούσουμε λίγο τη δήλωσή σου, θέλω πολύ σύντομα να μου πεις για αυτό το ταξίδι, το οποίο ξεκίνησες κάποια στιγμή με τον Γιώργο το Λαρίση Γενάρη, Δεκέμβρη, Φλεβάρη. Και καταλήξατε με τις, νομίζω, 339 σου ψήφους. 339 σου ψήφους, λοιπόν, στην αντιπολίτευση ως τρίτη δύναμη. Μετά την ποιότητα ζωής και μετά την τρίτη στροφή Νέας Μύρνης με Χρήσμα ΣΥΡΙΖΑ. Πες μου λοιπόν για το ταξίδι σου λίγο. Το ταξίδι ήταν καταρχάς πάρα πολύ ωραίο, με τις ωραίες και τις δύσκολες στιγμές. Περάσαμε ορισμένους μήνες πολύ δημιουργικούς. Αυτό που θα μου μείνει και πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστό είναι όταν πρωτοβάλαμε το περίπτερό μας στην πλατεία Νέας Μύρνης στις 5 η ώρα το πρωί, ήμουν εγώ, ο Γιώργος και η Φέη. Και εσείς νυχτερίδες, γιατί και ο Κουντουλάκης με νυχτερίδες το βάλε. Και για πολλούς λόγους το βάζαμε στις 5 η ώρα το πρωί. Και πραγματικά μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για μένα, διότι ήταν η πρώτη φορά που εμπλεκόμουν στα κοινά του Δήμου. Το αν θέλεις η πρόθεσή μου, όλη η πρόθεση για να εμπλακώ ήταν να μπορέσω κι εγώ από τη μεριά μου να προσφέρω όσο μπορώ παραπάνω πολιτιστικά στο Δήμο μας. Είναι και ο τομέας σου αυτός. Είναι ο τομέας μου και ο εμπειρικός και ο βιωματικός, αλλά και όταν έχω ζήσει και σε μια οικογένεια που
πραγματικά να φανταστείς ότι μέσα στην οικογένειά μας έχουμε δύο βραβευμένους από την Ακαδημία Αθηνών. Mm-hmm. Είναι η μητέρα μου που ήταν λογοτέχνης. Και ο αδερφός ο Λουκάς ο Καρδινός. Ο αδερφός μου ο Λουκάς ο Καρδινός. Οπότε όταν το οικογενειακό σου περιβάλλον είναι το άμεσο και δέχεσαι βομβαρδισμούς πλέον. Κάτι θα πάρεις. Συν και από την προσωπική εμπειρία την καλλιτεχνική μου. Ήθελα λοιπόν και θέλω να προσφέρω στο πολιτιστικό γίγνεσθε. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρόθεσή μου. Πέρασες καλά μέχρι τις εκλογές? Αρκετά καλά. Αρκετά καλά και με μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ έντονες στιγμές, με πολλές χαρές και λύπες, αλλά ήταν ένα πρωτόγνωρο ταξίδι. Πες μου λίγο μικροπολιτικά, υπήρξε προς το ΙΒΗ με τους νεοδημοκράτες της παράταξης του Δημάρχου Σταύρου Τζουλάκη, γιατί στον αέρα ακούστηκαν πολλά. Θέλω να είμαι αληθινός, επειδή σου είπα ήταν η πρώτη φορά που εμπλεκόμουν, πιο πολύ τα μάθαινα αυτά από διαδόσεις και από κουβέντες άλλων. Βέβαια, επειδή δεν είχα μια προσωπική άποψη, δεν μπορούσα να σχηματίσω προσωπική άποψη για αυτές τις διαμάχες, η αλήθεια είναι ότι είχα ακούσει για πάρα πολλές μεγάλες εμπλοκές και μάλιστα εχθρικές εμπλοκές μεταξύ των δύο παρατάξεων. Βέβαια, θυμάμαι και ο επικεφαλής της παράταξης, ο Γιώργος Ολαρίσης, σε μένα τον ίδιο είχε εκμυστηρευτεί αρκετά, δηλαδή ορισμένες φορές, τι αντιμετώπιζε. Από τη συγκεκριμένη... Ναι, τι αντιμετώπισε ένα εχθρικό κλίμα, προεκλογικά. Ας το κλείσουμε αυτό, εξεπλάγει με τα ποσοστά σας. Περίμενες περισσότερο, λιγότερο, κάπως έτσι? Εμείς σε πληροφορώ ότι περιμέναμε και παραπάνω ποσοστό. Ήμασταν πολύ δυναμωμένοι, ήμασταν αισιόδοξοι και μπορώ να σου πω ότι περιμέναμε ένα 16-17 παραπάνω. Δεν είχατε όμως συνδυασμό μέσα στον οποίο να υπάρχει κάποιος εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος, αν θέλεις κάποιος κράχτης, χωρίς να προσβάλλω κανενός το ονοματεπώνυμο φυσικά, κάποιον που να τον ξέρει η τοπική κοινωνία και από την ενασχόλησή του με τα κοινά, ακόμα και ο Γιώργος Ολαρίσης, περιορισμένης πολιτικής εμβέλειας στην τοπική κοινωνία μέχρι το τέλος των εκλογών. Ναι, ξέρεις κάτι Δημήτρη, η διαφορά μας ήταν ποιοτική. Ψηφοσυλλέκτες δηλαδή. Ψηφοσυλλέκτες δεν είχαμε, αλλά ήταν ποιοτική διαφορά και το πιστεύω. Υπήρχαν άτομα και όπως υπάρχουν και εκλεγμένοι, τα παιδιά που έχουν εκλεγεί, είναι αν θέλεις επιλεγμένα άτομα και πραγματικά ο συνδυασμός μας μπορεί να μην είχε την εμπειρία του Δήμου, αλλά την εμπειρία της ζωής και ανάλογες προσωπικότητες είχε. Τα παιδιά μάλιστα που έχουν εκλεγεί, οι συνάδελφοί μου, είναι ένας και ένας. Έχουν πολύ αξιόλογο δυναμικό. Έτσι, και αυτό δεν είναι κομπλιμέντο. Αυτό ήταν η αιχμή του δόρατος της παράταξής μας. Από όσους γνωρίζω και εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω τους περισσότερους, εκτός από την κυρία Καραγιάννη, την οποία γνώρισε χθες, φαίνονται εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι με ένα, ένα ποιοτικό προφίλ. Με ένα στάτους. Έχουν ένα στάτους. Ας τρέξουμε λίγο το χρόνο. Ο Γιώργος Ολαρίσης, λοιπόν, παίρνοντας σαφώς ένα momentum της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας και διάφορα εργαλεία marketing, όπως είναι δικαίωμά του και η σύγχρονη εποχή άλλωστε το προτάσει, πήρε την συγκεκριμένη θέση, βγήκατε σύνολο μαζί με τον Γιώργο 5 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Είχαμε μία σειρά κατ' εμένα ανεπιτυχών. Μαζί με τον Γιώργο 6. Μαζί με τον Γιώργο 6, είναι 5 και ο Γιώργος. Είχαμε μία σειρά, καταρχήν είχαμε τις εκλογές στο Κοινοβούλιο με τη Νέα Δημοκρατία να κερδίζει την κυβέρνηση της Ελλάδος με 158 βουλευτές. Είχαμε μία σειρά, τολμάω να πω, πιθανόν και ανεπιτυχών παρεμβάσεων επί του εκλογικού νόμου του Κλεισθένη, ο οποίος δεν πρόλαβε και να εφαρμοστεί, για να δούμε εν πάση περιπτώσει που μπάζει η νερά και που όχι, και σαφώς ως παράταξη της αντιπολίτευσης έπρεπε να βρείτε τα πατήματά σας επάνω σε αυτή την νομική χρονογραμμία, αν μου επιτρέπεις, και να σκεφτείτε αν έχετε κάποιο λόγο να ψάξετε για συνέργειες, ασχέτως αν δεν ήταν απαραίτητες. Επανήλθαμε λοιπόν το Σεπτέμβριο, τουλάχιστον η κοινή γνώμη, και στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο με το καλημέρα ανακοινώνεται μια πλήρης σύμπραξη της πρωτοβουλίας
με την παράταξη του Δημάρχου. Και στο χαρτί το οποίο συντάχθηκε, στο κείμενο το οποίο συντάχθηκε, ήταν και όλες οι υπογραφές σας. Σαφώς. Θα μείνω λοιπόν εκεί και θα σε ρωτήσω αν δεν δούμε το μέλλον από εκεί και μετά, δηλαδή αν δεν ξέρουμε ό,τι ξέρουμε, πώς και το υπέγραψες αυτό, ήσουν σύμφωνος, φαντάζομαι, υπήρξε κάποια ζήμωση ή κάποια ισορροπία. Η έκπληξή μου, η μεγάλη έκπληξη, ήταν ότι μετά το εκλογικό αποτέλεσμα του 14% που ουσιαστικά για μένα ο νικητής των εκλογών ήταν ο Γιώργος Σολαρίσης. Mm-hmm. Ναι, με τον τρόπο που το... Ναι, ναι, ήταν ο Γιώργος Σολαρίσης, ναι. Διότι είναι 40 χρονών, είναι 40 χρονών, ηλικία 40 ετών, το μέλλον το πολιτικό μπροστά του. Η Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά σε μια συνοικία, σε ένα δήμο, παίρνει 14%. Έτσι έχουμε λόγους ιστορικούς τώρα, μην τους αναλύσουμε. Μην τους αναλύσουμε. Λοιπόν, και καταφέρνει πραγματικά με όλους μας, με όλο το συνδυασμό βέβαια, και όχι μόνο με τους 6 εκλεγμένους, με 45 άτομα να φτάσουμε στο 14%. Και χωρίς ψηφοσυλλέκτες. Και χωρίς ψηφοσυλλέκτες. Πιο πολύ προσωπικότητες ζωής. Προσωπικότητες ζωής. Και εδώ θα ήθελα να πω και κάτι πολύ σημαντικό. Και momentum Νέας Δημοκρατίας. Και άνευ όμως χρήσματος. Αλλά πουθενά δεν. Έτσι, πουθενά το χρήσμα. Είχαμε ορισμένες βοήθειες, αρκετές και μάλιστα πολύ ουσιαστικές. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν εδώ πέρα ότι ξεκινάμε με προσωπικότητες, όπως είπα, ζωής. Και βγαίνουμε στο πεζοδρόμιο όλοι μας, παρόλο τις προσωπικές μας ασχολίες και τα επαγγέλματά μας, γιατί είμαστε επαγγελματίες, εγώ είμαι broker 25 χρόνια, είμαι manager ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, δουλεύω περίπου 27 συναπτά έτη. Mm-hmm. Και ουσιαστικά ζω από το επάγγελμα αυτό. Mm-hmm. Το καλλιτεχνικό μου είναι, αν θέλεις, η χαρά μου, η ευτυχία μου. Αυτό που θέλω να πω ότι όλοι μας, οι περισσότεροι, ήταν επιλεγμένα άτομα. Και ξεκινάμε το πεζοδρόμιο έξω και φέρνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν πάρα πολύ λογικό να σκεφτώ ότι άμεσα θα έχουμε τα επινίκια του αποτελέσματος και ότι εάν αναμένουμε και διατρέξουμε σωστά και ευδόκιμα την τετραετία η οποία μας ανοίγεται μπροστά μας, ίσως, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα, έτσι, ίσως να ήμασταν η επόμενη κυρίαρχη δύναμη στο Δήμο Νέας Μύρης. Έβλεπες ένα πολιτικό μέλλον διαφορετικό. Βεβαίως. Είναι η διορατικότητα του καλλιτέχνη. Η διορατικότητα και του καλλιτέχνη και του επιχειρηματία, mm-hmm, κρύβει την έννοια της υπομονής. Mm-hmm. Σαφώς. Και η πολιτική όλη κρύβει την έννοια. Έτσι. Λοιπόν, ήταν ηλίου φαϊνότερο για μένα, τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου, ότι πάμε για αυτό το στόχο. Ξαφνικά όμως, από την πρώτη συγκέντρωση, που τη θυμάμαι και πού έγινε και πότε έγινε, η πρώτη συγκέντρωση, αντί να έχουμε πραγματικά τα επινίκια αυτής της νίκης που την περιμέναμε εμείς, ορισμένα άτομα την περίμεναν, αλλά αν ρωτούσες έξω το Δήμο, τους δημοσιογράφους, τους αντιπάλους, δεν περιμένανε το 14%. Ο Γιώργος Σολαρίσης μας ανακοινώνει όχι τη συνεργασία, την τάση του για τη συνεργασία. Ανακοινώνει είναι το σωστό ρήμα. Όχι. Θα το κρατήσω θέλεις, αν είναι το ανακοινώνει. Αν θέλεις, εξωτερικεύει, άλλαξε το ρήμα, η ελληνική γλώσσα είναι πλουσία, εξωτερικεύει την πρόθεσή του να ξεκινήσουμε, να δούμε, να ειχνηλατήσουμε λίγο το έδαφος για μια μελλοντική συνεργασία με τον κύριο Τσουλάκη. Αν μου επιτρέπεις, επάνω σε αυτό μια... Η πρώτη μας συγκέντρωση. Μια παρατήρηση. Όχι η δεύτερη, η πρώτη. Θεωρείς, αν γνωρίζεις, και όσο σημασία έχει, ότι ο ίδιος ενδιαφέρθηκε να βουλιδοσκοπήσει μία συνεργασία ή υπήρχε από την άλλη μία προσέγγιση συνεργασίας. Έχει διαφορά.
Ναι, έχει διαφορά. Ο νικητής, ναι, όπως περιγράφεις, ναι, να ψάχνεται. Ναι, έχει. Και ο νικητής δήμαρχος να ψάχνεται λόγω του νόμου. Και αλλιώς να τον προσεγγίζουν. Φυσικά. Και αλλιώς να τον προσεγγίζουν. Αυτό είναι, αυτό αν θέλει, στη διαπραγμάτευση. Εμείς οι επιχειρηματίες τα γνωρίζουμε, yeah, αυτά. Και στον καλλιτεχνικό χώρο, mm-hmm, γίνεται, στα συμβόλαια. Η διαπραγμάτευση είναι ποιος θα προσεγγίσει ποιον. Οπότε αρχίζει πλέον. Έχει και έκπτωση κατευθείαν. Έχει η ανισότητα ξεκινάει από την προσέγγιση. Έτσι, αυτό είναι βασικό. Δεν μπορώ να το γνωρίσω, mm-hmm, αυτό. Υποθέσεις μπορώ να, ναι, κάνω. Ναι. Υπόθεση. Αν θέλεις. Υπόθεση. Δεν μιλάω για μια πραγματικότητα. Έτσι. Mm-hmm. Βάσει του νόμου του προηγουμένου, του Κλεισθένη, της απλής αναλογικής, των 15 εδρών που είχε ο κύριος Τζουλάκης, ο οποίος ειρήσουν παρόδο, εμένα μου φέρθηκε ευγενέστατα, μπορώ να πω ότι, μπορώ να φανταστώ ότι για να μπορέσει να παράγει το έργο του με άνετη πλειοψηφία, χρειαζόταν άλλους 6 και ήμασταν ακριβώς. Κουτί ήσασταν. Κουτί ήμασταν. Ναι. Δεν ήμασταν 5, 6. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι μπορεί η προσέγγιση να έγινε από τον κύριο Τζουλάκη. Mm-hmm. Λόγω του Κλεισθένους, λέω, ναι, τώρα, έτσι. Δεν μιλάω για κάτι άλλο. Αυτό όμως που ήταν περίεργο στη διαδρομή ήταν ότι βγαίνει ο καινούριος νόμος του κυρίου Θεοδωρικάκου. Βγαίνει ο νόμος ο οποίος ανατρέπει παντελώς τον Κλεισθένη, και αυτό το λέω και σαν πρώην νομικός, και λύνει πρόβλημα τεράστιο ακυβερνησίας που υπήρχαν σε πολλούς δήμους, με κορυφαίο το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Είμαστε σύμφωνοι. Βεβαίως. Εγώ θεωρούσα λοιπόν που εξ αρχής δεν μου άρεσε η σύμπραξη. Δεν μου άρεσε η σύμπραξη γιατί ήθελα αυτόνομη. Θα το συζητήσουμε μόνο του αυτό. Ωραία. Είμαστε, πλησιάζουμε στην υπογραφή. Ωραία. Ήθελα αυτόνομη την παράταξή μας. Αυτόνομη. Γιατί έβλεπα μέλλον. Έτσι, και το είχα δηλώσει εξ αρχής ότι δεν μου αρέσει η σύμπραξη. Και καμία σύμπραξη. Ούτε με οποιοδήποτε άλλη παράταξη. Μονοφωνία ήσουν σε αυτή τη δήλωση. Αν όχι. Όταν, αν μιλάς για συνδυασμό, άλλο παράταξη νομικά, άλλο συνδυασμός. Φυσικά. Η παράταξη είναι η εκλεγμένη. Ο συνδυασμός είναι τα άτομα, ναι, τα οποία τρέξανε και φέρανε. Στο συνδυασμό λοιπόν στο συνδυασμό την πρώτη φορά ορισμένα άτομα ήρθαν σε μια καφετέρια που, mm-hmm, μαζευτήκαμε. Του συνδυασμού ήταν και εκλεγμένοι μέσα. Και πραγματικά εκεί πέρα είχαμε μοιραστεί. Δεν ήμουνα ο μόνος. Δεν ήσουν μονοφωνία. Όχι. Δεν ήμουνα μονοφωνία. Μονοφωνία μετέπειτα έγινα μέσα στην παράταξη. Okay. Έτσι. Στατιστικό. Στατιστικό. Λοιπόν. Το ζητούμενο λοιπόν ήταν ότι εγώ προσωπικά ήθελα την αυτονομία της παράταξης και επειδή έβλεπα το μέλλον και ειδικά και στον Γιώργο Τολαρίς και σε όλους εμάς. Έτσι. Και από εκεί και ύστερα μπορώ να σου πω ότι οι επικοινωνίες που είχαμε ήταν ελάχιστες. Mm-hmm. Καλά, είχατε και σημείο πραγματικής τριβής πια, έτσι. Διαφωνίας πολιτικής, σοβαρότατης. Ναι, είχαμε διαφωνίας, αλλά και οι επαφές που είχαμε, η επικοινωνία που επιζητούσε, mm-hmm, ο επικεφαλής παράταξης, δεν ήταν συχνή. Mm-hmm. Δεν ήταν συχνή εν μέσω του καλοκαιριού. Okay. Γιατί το καλοκαίρι ήταν πολύ ζεστό τότε, ναι, και έπρεπε να συμφωνήσουμε. Μπράβο. Είχε βγει και ο νόμος του Θεοδωρικάκου, ο οποίος έλυνε την ακυβερνησία, και εγώ απορούσα αν αυτή η διαπραγμάτευση μεταξύ του Γιώργου Λαρίση και του κυρίου Τζουλάκη, αδιάφορο ποιος προσέγγισε ποιον, αν θα συνεχίσει. Mm-hmm. Θεωρούσα ότι θα διακοπεί. Mm-hmm. Θεωρούσα ότι θα σταματήσει. Mm-hmm. Γιατί ήταν άνευ αντικειμένου. Θεώρησες δηλαδή ότι η βελτίωση του νόμου. Η βελτίωση του νόμου, τόσο, ας το πούμε, ο καινούριος νόμος, ναι, ναι, okay, ο καινούριος νόμος, για να μιλάμε ελληνικά, λύνει, το, καλά, λύνει τα χέρια του Δημάρχου. Ακριβώς, λύνει τα χέρια του Δημάρχου, ναι, ο καινούριος νόμος, ναι, γι' αυτό ο οποίος αναιρούσε τον παλιό. Γι' αυτό ρώτησα ποιος πήγε σε ποιον. Ναι, γιατί αν πήγε ο Γιώργος, έχοντας γνώση του νόμου, μπορεί να πήγε για να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη ομάδα με μεγαλύτερη προστέμενη αξία και όχι απαραίτητα για να σώσει την πλειοψηφία. Σαφώς. Αν ζητήθηκε από το Δήμαρχο όμως, σε άλλη εποχή ήταν η ανάγκη επί Κλεισθένη
και σε άλλη εποχή ήταν μια διεύρυνση. Ναι. Σαφέστατα, διότι οι ανάγκες, ο νόμος πότε συζητεί το και πότε πραγματώθηκε, διαφοροποιεί τις συζητήσεις. Βεβαίως. Διαφοροποιεί τις συζητήσεις, διαφοροποιεί τους στόχους. Mm. Συμφωνούμε εδώ. Φτάνουμε λοιπόν πριν το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, το πρώτο. Ναι, έχετε ήδη συμφωνήσει. Βεβαίως. Έχετε ήδη υπογράψει. Όχι, έχουμε μην πάμε στην υπογραφή. Έχετε συμφωνήσει έχουμε και έχετε συμφωνήσει. Υπογράψει τη σύμπραξη. Όχι, μην πάμε λίγο, να μείνουμε λίγο. Τρέξε με λιγάκι πιο γρήγορα λίγο, και εσύ. Ναι, λοιπόν, λίγο πιο πριν από την πρώτη συνεδρίαση, την πρώτη επίσημη, μετά την ορκομοσία που έγινε, η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μας είχε καλέσει ο κύριος Τζουλάκης και εμάς τους εκλεγμένους σε ιδιαίτερη συνάντηση, mm-hmm. και μετέπειτα, μετά την ορκομοσία, μία μέρα μετά, όλη την πάλι τους εκλεγμένους να γνωρίσουμε όλη την παράταξη mm-hmm. του κυρίου Τζουλάκη. Πηγές. Εγώ δεν πήγα σε καμία από αυτές. Okay. Αντίδραση από τον Γιώργο Τολαρίση υπήρχε? Όχι. Okay. Όχι. Δεν πήγα σε καμία. Ο Γιώργος μάλιστα έλειπε εκείνη την εποχή, νομίζω ότι ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Έτσι, έλειπε. Mm-hmm. Ο Γιώργος Τολαρίση τον είδα στην πρώτη συνεδρίαση. Λίγο λοιπόν πιο πριν από την πρώτη συνεδρίαση. Δεν ήταν και στην ορκομοσία, άλλωστε. Δεν ήταν και στην ορκομοσία. Έλειπε σε ταξίδι επαγγελματικό. Λίγο λοιπόν πριν από την πρώτη ορκομοσία, ένα τέταρτο πριν, με καλεί πάνω στον τρίτο όροφο και εκεί βλέπω για δεύτερη φορά τον κύριο Τζουλάκη. Την πρώτη φορά που τον είδα ήταν στην ορκομοσία. Mm-hmm. Και τη δεύτερη φορά που τον βλέπω σε ένα μικρό δωμάτιο μέσα στην αίθουσα, που είναι παραδίπλα, εγώ δεν το ξέρω, δωμάτιο, το πλαϊνό δωμάτιο, ο κύριος Τζουλάκης, ο Γιώργος Ολαρίσης και μπροστά μου το έγγραφο, το συμφωνητικό της σύμπραξης. Mm-hmm. Το διαβάζω όλο. Αυτό που αναγνώστηκε. Ναι, 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 το διαβάζω όλο και συνειδητά υπογράφω. Συνειδητά. Εξήγησέ μου το τώρα. Έτσι, όχι ασυνείδητα. Ξέροντας λοιπόν τι έχει συμβεί μέχρι χτες. Βέβαια. Εξήγησέ μου γιατί το υπέγραψες. Λοιπόν. Με ποιο σκεπτικό. Καταρχάς, ακριβώς. Και όπως λέω, συνειδητά το υπέγραψα. Mm. Δεν ήμουν αφελής. Το διάβασα με προσοχή. Το υπογράφω και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω. Γνωρίζοντας τον νόμο πολύ καλά, το καινούριο νόμο του κυρίου. Το αχρίαστο της σύμπραξης δηλαδή που περιγράφεις. Ναι, ναι, ναι. Και βλέποντας ότι έχει συντελεστεί η σύμπραξη πλέον, διότι ήθελε πλειοψηφία η σύμπραξη, βλέπω μπροστά μου ότι έχει συντελεστεί, μη θέλοντας να δημιουργήσω οποιοδήποτε πρόβλημα εσωστρέφειας για την πρώτη φορά που έμπαινα σε ένα δημοτικό συμβούλιο επίσημα, γνωρίζοντας από την άλλη μεριά τη λύση που είχα με την ανεξαρτητοποίηση ως φυσικό πρόσωπο. Φυσικά. Διότι μπορεί η σύμπραξη να είναι ανέκλητη, αλλά ως φυσικό πρόσωπο είχα κάθε επιλογή. Βεβαίως, οποτεδήποτε αποφασίσω να φύγω. Βεβαίως. Και συγχρόνως, αφού υπογράφω, από την επομένη μέρα δεν δέχομαι καμία θέση έμιστη ή άμιστη από τον Γιώργο Τολαρίση. Άρα λοιπόν υπέγραψες. Υπογράφω. Εν συνεχεία συνειδητά. Εν συνεχεία, λοιπόν, βλέποντας ότι έχει συντελεστεί και μάλιστα δεν μπορεί κάποιος κακόπιστος να πει, το προλαβαίνω και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι υπέγραψε ο κύριος Καρυτινός για να δει τι θα του δώσουν και επειδή δεν πήρε αυτό που προσδοκούσε, έκανε ανεξαρτητοποίηση. Ένας δημοτικός σύμβουλος, ένας, αν θέλεις, άνθρωπος των επιχειρήσεων που έχω κάνει χιλιάδες διαπραγματεύσεις, mm-hmm. όταν θέλει να πετύχει κάτι δεν απουσιάζει 2-3 μέρες νωρίτερα από συναντήσεις mm-hmm. με τον άνθρωπο mm-hmm. που θα του δώσει τη θέση. Mm-hmm. Δημιουργεί ένα κλίμα. Για να πάρει τελικά τη θέση. Να υπογράψει, να είναι κοντά και να μπορέσει να εκμεύσει το ναι του και να πάρει τη θέση. Όταν υπέγραψες, διότι πάντοτε όταν υπογράφουμε, προεξοφλούμε και το μέλλον. Ή την ώρα που υπογράφουμε, ή την υπογράφω, τι πρόκειται να συμβεί. Ένιωσες ότι ανοίγει ο δρόμος της ανεξαρτητοποίησης για σένα?
από την ώρα, από τη στιγμή μάλλον, που είδα Δημήτρη, ότι έχει συντελεστεί η σύμβραξη, η οποία για μένα ήταν μια σύμβραξη ανέλπιστη, δηλαδή αν με ρωτούσες 3 μήνες πριν στις εκλογές, θα σου έλεγα ξέχνα το. Και όχι με την παράταξη του κυρίου Τζουλάκη, μόνο που ήμασταν αντίπαλοι, και με τον κύριο Κουτελάκη αν είχε βγει. Με οποιαδήποτε παράταξη. Πίστευα πολύ στο μέλλον της δικιάς μας παράταξης. Αυτή είναι η διαφορά. Και εσύ και πολύ, και πολύ πιθανόν πολύ νέος Μενιώτες, αν μου επιτρέπεις, πιστεύανε στο μέλλον της δικής σας παράταξης. Αυτό με στενοχωρεί. Αυτό με στενοχωρεί. Έτσι, πρέπει να σε στενοχωρεί. Δεν με δικαιώνει. Ναι, σαφώς. Με στενοχωρεί. Αυτό που είπες τώρα, γιατί ως δημοσιογράφος είσαι πιο κοντά στις στατιστικές. Αυτό με στενοχωρεί πολύ. Είδες λοιπόν το αύριο ότι υπογράφω. Δεν μου αρέσει αυτό που υπογράφω. Το κάνω για λόγους ενωτικούς. Σαφές. Δεν αποκλείεται κάποιος να πει, όχι κακόβουλα, καλόβουλα. Καλόβουλα. Ότι αυτός ο άνθρωπος υπέγραψε, δεν ξέρουμε τι ζήτησε. Δεν τον ξέρουμε και πολιτικά. Σωστό. Και μπορεί σωστό αυτό που ζήτησε να μην του το δώσω. Και επειδή δεν του το δώσανε, το τράβηξε. Και άλλος το δεν το τραβάει. Ναι. Περιμένει ένα χρόνο, 1,5, διαπραγματεύεται μετά. Αυτός λοιπόν το τράβηξε και σηκώθηκε και έφυγε. Εσύ είδες ότι έρχεται η ανεξαρτητοποίησή σου? Μόλις σου είπα, βλέπω να έχει συντελεστεί η σύμπραξη και μάλιστα ο νόμος να λέει ανέκλητα, και όχι μόνο το ανέκλητο. Ούτε γάμος δεν είναι αυτό, έτσι. Αυτό είναι προξενιό παλιάς εποχής. Σωστά. Που έχει το τσεμπέρι και ξαφνικά παρουσιάζεται και βγάζει το τσεμπέρι, την μπούρκα, όχι την μπούρκα προς Θεού. Αυτό και είναι, να κυνηγούν και τα αδέρφια σου μετά. Αυτό είναι επίσημο ένδυμα. Το τσεμπέρι παλιά που είχαμε και πραγματικά βλέπεις την ύφη μπροστά σου. Το φοβερό είναι ότι το ανέκλητο είναι πάρα πολύ επαχθές όρος. Επαχθής όρος, νομικός είναι, επαχθής. Έτσι το λέμε εμείς στη νομική. Και βέβαια μπορώ να σου πω ότι εις αντίθεση με αυτό που δήλωσε ο Γιώργος Ολαρίσης μπροστά στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές που ήμασταν, ότι μπορεί η παράταξή μας οποιαδήποτε στιγμή να αποσπαστεί από την ενιαία παράταξη του Δημάρχου, κάνει μεγάλο λάθος. Δεν είναι σωστό. Και ακόμα και οι προγραμματικές δηλώσεις να μην μετουσιωθούν σε πράξη, δεν μπορεί ποτέ να φύγει από την παράταξη του Δημάρχου. Άρα έχουμε το φαινόμενο της ενσωμάτωσης. Ναι, σαφέστατα. Και λογιζόμεθα ως ενιαία παράταξη του Δημάρχου μέχρι να λήξει η θητεία. Πολιτικά, το τονίζω, πολιτικά θεωρείς ότι η πρωτοβουλία για τη Νέα Σμύρνη υπάρχει? Γιατί εκεί είναι λίγο... Ο νόμος δεν έχει λόγο να περιγράφει πολιτικές καταστάσεις. Ο Θέμης ο Παυλόπουλος, από ό,τι τον ακούσαμε και ιδίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ότι πολιτικά δεν υφίσταται η πρωτοβουλία. Ποια είναι η γνώμη σου για το πολιτικό της σκέλος? Το πολιτικό της παρόν, αν θέλεις. Μπορώ να πω ότι ο Θέμης ο Παυλόπουλος, ερμηνεύοντας το νόμο και κάνει μια... όχι τελολογική ερμηνεία απλώς, μια πραγματική ερμηνεία, δεν υφίσταται. Βάσει του νόμου. Τώρα, συνειδησιακά, συναισθηματικά και με άλλους παράγοντες, μπορεί να υφίσταται και να ογκωθεί και να αναπτυχθεί. Κλείνω την παρένθεση. Είναι λογικό, είναι υγιές σε πολιτικούς γάμους κομμάτων, παρατάξεων, οι θέσεις ευθύνης να δίνονται αναλόγως δυναμικής, αναλόγως προσώπων, αναλόγως εμπειρίας, αναλόγως επετηρίδας, όπως ξέρεις και εσύ. Κλαδικά είναι αυτά, δεν είναι μόνο στην πολιτική, είναι και στο δικό σου κλάδο και στη δημοσιογραφία και παντού. Ξεκίνησε λοιπόν μια διαδικασία πίσω από κλειστές πόρτες που η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται. Βγήκαν έξω τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, βλέποντας τον Πέτρο τον Κουκά να παίρνει μια αντιδημαρχία. Αναμένοντας τις δημερεσίες με τον Γιώργο Λαρίση, θεωρητικά όταν αυτές γίνουν να έχει, πιστεύω, ένα νομικό πρόσωπο, πιθανότατα ο Νεκτάριος Σοργιανός ένα νομικό πρόσωπο, και εν συνεχεία, αν θυμάμαι καλά, δόθηκαν και κάποιες θέσεις εντεταλμένων που είναι ο προθάλαμος, δεν είναι θέσεις ευθύνης, δεν είναι θέσεις υπογραφών, αλλά είναι ο προθάλαμος για να αρχίσει κανένας να, αν θέλεις, να παίρνει στο πετσί του λίγο ένα το μάτι. Και η κυρία Καραγιάννη, αντιπρόεδρος στο πολιτιστικό.
Δεν έχει διαφορετικότητα. Θα ήταν στην πρόταση του Δημάρχου. Στην πρόταση του Δημάρχου. Με πρόεδρο τον Αιώνιο. Τον κύριο Χατζηδουλιάρη. Ο οποίος ηρίστο επαρόδο, για να είναι τόσα χρόνια, πιστεύω ότι αν μη τι άλλο αξιολογικά πρέπει να είναι κατά τεκμήριο ο καλύτερος από αυτούς που υπάρχουν. Έχω πολύ κατάλληλο άνθρωπο απέναντί μου για να μην απαντήσω ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Θέλω να πω ότι πραγματικά για να είναι τόσα χρόνια και το έργο του πρέπει κατά τεκμήριο να είναι όντως ο καλύτερος από όλους. Δηλαδή, πώς μετριέται η ποιότητα στα καλλιτεχνικά, αγαπητέ μου Γιάννη? Κοίταξε, τώρα κάνεις μια ερώτηση. Είναι στο χειροκρότημα, στα έξοδα. Κάνεις μια ερώτηση πάρα πολύ ουσιώδη, πολύ σημαντική. Η ποιότητα στην καλλιτεχνία είναι ουσιαστικά η εκπαίδευση. Η παραγωγή πολιτισμού. Άλλο διαχείριση πολιτιστικών κονδυλίων, άλλο παραγωγή πολιτισμού. Εδώ είναι και τα δύο όμως. Σε ένα πρόσωπο. Ναι. Προφανώς είναι και τα δύο. Θα ήθελα όμως να πω ότι, καταρχάς ο πολιτισμός δεν είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Είναι το μόνο προϊόν το οποίο έχουμε εξάγει στο εξωτερικό. Έχουμε δύο νομπελίστες. Να το λέγαμε υπηρεσία νομίζω καλύτερα για... Ναι, δεν σε διοχθώνω, προς Θεού νομίζω ότι... Ναι. Δηλαδή επειδή δύο νομπελίστες, ένα Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής της Ελλάδος. Θα αργήσουμε να αρχίσουμε τα ονόματα. Έτσι. Λοιπόν, το βασικό είναι ότι ο πολιτισμός είναι αυτό που εξάγουμε προς τα έξω οι Έλληνες. Αυτό εξάγουμε, έτσι. Μην περιμένεις να σου πω άλλο τομέα εξαγωγής μεγαλύτερο από τον πολιτισμό. Έτσι. Απλώς σου είπα, 8 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια άνθρωποι, δύο Νόμπελ. Και βέβαια για μένα τρία ήταν τα Νόμπελ, ανεξάρτητα ο Νίκος Καζαντζάκης. Ας φύγουμε λοιπόν από τα νομικά πρόσωπα. Ναι. Είπαμε στη συζήτησή μας ότι πράγματι δόθηκαν κάποιες θέσεις ευθύνης, δόθηκαν κάποιες θέσεις ως προθάλαμος για επερχόμενες θέσεις ευθύνης. Είπαμε για λίγο για μια παράταξη η οποία έχει 15 δημοτικούς συμβούλους συν 6. Έκατσες από την πλευρά της παράταξης αυτής. Για να κάνουμε ένα διάλειμμα, θα βάλω λίγο να ακούσουμε, κλείνοντας τα δικά μας μικρόφωνα, την ανάγνωση της δικής σου επιστολής και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Πολύ ωραία. Προς τον Πρόεδρο και Δημοτικό Συμβουλίο Τάσης Μύρης. Δήλωση ανεξαρτητοποίησης. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, δια της παρούσης μου επιστολής δηλώνω την πρόθεσή μου να ανεξαρτητοποιηθώ από την ενιαία παράταξη ανεξάρτητη πρωτοβουλία ενεργών πολιτικών Νέας Μύρης, πόδι πρότυπο του Δημάρχου κυρίου Στάμου Τζουνάκη, που προέκυψε κατόπιν σύνταξης με την παράταξη πρωτοβουλία για τη Νέα Σμύρνη του κυρίου Γιώργου Καρίση. Θα ήθελα να παραθέσω αξιολογικά τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Ήμουν εξ αρχής αντίθετος με τη σύνταξη και αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο επικεφαλής της παράταξης μου λόγω διαφορετικής προσέγγισης σε ουσιώδη θέματα και δεν παραβρέθηκα σε καμία από τις κεντρώσεις νοημίας με το δήματο της 28-8-19 και μετέπειτα με όλη την παράταξη ανεξάρτητη πρωτοβουλία εργών πολιτών για να σβήνει πολύ πρότυπο στην Αθαμία. Την 1η Σεπτεμβρίου, λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνειδητά, αφού διάβασα το πρακτικό της σύνταξης και βλέπω τη συγκρότητα ότι είχε πλειοψηφικά συντελεστεί, υπέγραψα ακολουθώντας την εκπεφρασμένη και αποτυπωμένη πρόθεση
της παράτασης μου. Η όλη διαδικασία της σύνταξης ήταν καθόλου ανώνυμη, διότι όπως λέει ο νομοθέτης, οι δημοτικές παρατάξεις απαρτίζονται από τα μέλη των συνδυασμών που έλαβαν μέρος σε εκλογές και αναδείχθηκαν δημοτική σύμβουλη. Η προσωπική μου άποψη όμως είναι ότι επιβάλλεται πριν αποφασίσει η παράταξή μας, δηλαδή η εκλεγμένη πολιτική σύμβουλη, με μια εσωτερική διαδικασία να ψηφίσουν και τα υπόλοιπα 39 μέλη του συνδυασμού μας, αν συμφωνούν με τη σύνταξη. Ήταν η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση σε ένα κορυφαίο θέμα που ανέκυψε, δηλαδή την πλήρη ενσωμάτωση της παράταξής μας στην παράταξη του εκλεγέντος που μάθουν με ανέκδοτο τρόπο βάσει του νόμου 46-23-2019. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, επισταμμένως αρνήθηκα στον Γιώργο Ναΐση οποιαδήποτε θέση ευθύνης μου πρότεινε έμπιστη άμυστη. Η πρόκληση και η απόφασή μου ήταν να μην συμμετάσχω ενεργά στην ενιαία παράταξη. Πιστεύω ότι είναι αναφέρει το δικαίωμά μου. Σε μια τελευταία επικοινωνία μας, μου πρότεινε να γίνω τεταμένος δημοτικός σύμβουλος στον πολιτιστικό χώρο, όπου επίσης με γενικό τρόπο αρνήθηκα. Με έκπληξή μου την Παρασκευή 29, μαθαίνω τηλεφωνικά από γρήφους καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δημοσιεύτηκε η νέα μου αρμοδιότητα στη διάρκεια. Η ανακοίνωση της ανάπτυξης της θέσης του τεταμένου δημοτικού συμβούλου πολιτιστικών χώρων χωρίς τη συνένεσή μου με οδήγησε άμεσα στη σύνταξη της επιστολής ανεξαρτητοποίησης. Θα ήθελα να ένα σημειώσω ότι αν η παράταξή μας είχε κερδίσει τις εκλογές, θα αποδεχόμουν οποιαδήποτε θέση ευθύνης που θα μου πρότεινε ο κ. Ναΐσης. Άλλωστε πιστεύω ότι μια προγραμματική και ιδεολογική σύγκριση δύο εκλογικών παρατάξεων μπορεί να οδηγήσει σε σύμπραξη χωρίς να υπογραφεί οποιαδήποτε πρακτικό. Από τη θέση πλέον του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου θα ανήκω στην αντιπολίτευση, εκεί που με ενέταξε άλλωστε η βούληση του εκλογικού σώματος στις πρόσφατες εκλογές. Υπόσχομαι να υπηρετήσω αυτόν τον δημοκρατικό ρόλο χωρίς καμία πρόθεση στήρας, αναντιθέτως επικοδομητικής κριτικής στο έργο της Δημοτικής Αρχής προς όφελος της πόλης μας. Δεσμεύομαι δε να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, αν και εφόσον μου ζητηθεί από τη Δημοτική Αρχή στους τομείς του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Ναΐση για το προεκλογικό ταξίδι που κάναμε, πλήρες από ωραίες και δύσκολες στιγμές, και να το ευχηθώ, όπως και σε όλους τους εκλεγμένους συναγωνιστές μου, δημιουργικό και αποτελεσματικό έργο. Τελειώνοντας, επειδή είναι η πρώτη φορά που εμπλέκομαι στα κοινά του Δήμου μας, δεν ήθελα να πληρωμήσω το παρελθόν οποιασδήποτε παράταξη, χωρίς να έχω προλάβει να δημιουργήσω το δικό μου παρόν. Συνεχίζω με το όραμα Νέα Σμύρνη Κέντρο Πολιτισμού Πανεπιστημίου Αθηναίων. Με εκτίμηση Γιάννης Κεκλημός. Λοιπόν, Γιάννη, διαβάσαμε, μάλλον ακούσαμε την επιστολή που διάβασες. Θα μου επιτρέψεις να σου κάνω μία εισαγωγή, αν θέλεις. Θα είναι ερωσύνη, θα είναι καλή. Αν είναι ερωσύνη, τι δέχομαι. Λοιπόν, καταρχήν, δημοσιογραφικά μπορώ να πω, και θα το πω και επώνυμα και θα το γράψω και επώνυμα, ότι οφείλω να χωρίσω αυτό το τετράλεπτο σε δύο σκέλη. Σε ένα σκέλος το οποίο δείχνει πολύ μεγάλο πολιτικό κύρος για έναν άνθρωπο ο οποίος πολιτικά υπάρχει λίγους μήνες. Πιθανόν όμως το κύρος το πολιτικό να πηγαίνει με το κύρος του ανδρός και όχι με την εμπειρία του πολιτικού. Υπόθηκαν πράγματα τα οποία δεν θυμάμαι να έχω ακούσει σε Δημοτικό Συμβούλιο και εν πάση περιπτώσει πολιτικά με άγγιξε. Και με άγγιξε γιατί, σύμφωνα με το πρώτο σκέλος, αν έφτανα κάποτε να ανεξαρτητοποιηθώ και εγώ, αυτά θα έλεγα. Σε ευχαριστώ. Το δεύτερο σκέλος του τετράλεπτού σου, της ανάγνωσης της επιστολής σου, όμως, μου άφησε απορίες. Και θα σου ρωτήσω πρώτα τις απορίες, για να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση. Θα ξεκινήσω με ένα κομμάτι το οποίο εγώ είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος και δημοσιογραφικά, τη Διάβγεια. Η Διάβγεια είναι ένας χώρος
όπου ο μέσος πολίτης διαβάζει τις επίσημες ανακοινώσεις του ελληνικού κράτους σε επίπεδο κυβέρνησης, ΟΤΑ, Περιφέρειας και Δήμων. Δεν ρωτήθηκες, όπως είπες, για το αν θέλεις αυτή τη θέση. Θα μου πεις εσύ αν σου δώσαν και άλλες κλπ. Και εγώ προσωπικά εγώ, στη διάβια βρήκα την απόφαση με τη συγκεκριμένη ΑΔΑ και επειδή θεωρώ ότι είναι μια είδηση για τη Νέα Σμύρνη, τη δημοσιοποίησα. Θέλω να μου πεις, όσο πιο σύντομα γίνεται, αν αυτό το βλέπεις διοικητικό λάθος ή και ηθικό λάθος. Πιο πολύ για μένα βαραίνει το ηθικό. Το ηθικό είναι το... στη ζυγαριά βαραίνει πάρα πολύ. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να πω απριόρι ότι ο δήμαρχος Γιώργος Τζουλάκης, ο Σταύρος Τζουλάκης, χίλια συγγνώμη, είναι εκτός από αυτό το οποίο έχει συμβεί. Θα πω γιατί. Διότι ο δήμαρχος δεχότανε τις προτάσεις του επικεφαλής της παράταξης, που αυτός μου διαπραγματευόταν μαζί μου ποια θέση θα πάρω και τη μετέφερε στον δήμαρχο. Αυτό το λέω όχι για να απεμπλέξω την όποια ευθύνη του Σταύρου του Τζουλάκη, αλλά θεωρώ ότι συνειδητά και ειλικρινά πρέπει να το καταθέσω. Και εγώ αν ήμουν δήμαρχος θα μιλούσα με τον επικεφαλή της παράταξης για τους εκλεγμένους που έχει. Κάντο μου λίγο πιο απλό λοιπόν. Ναι. Θεωρείς ότι ο επικεφαλής της παράταξης, σαφώς, πρωτοβουλία, σαφώς, ενημέρωσε το δήμαρχο ότι ο Γιάννης Καρετινός έχει δεχτεί 100% αυτήν 100% τη θέση. Μπορώ να πω παραπάνω από 100%. Άρα, έτσι, άρα ο δήμαρχος ήταν πάρα πολύ λογικό. Πρωτοτελεσμένο. Δεν θα με έπαιρνε τηλέφωνο να με ρωτήσει, κύριε Καρετινέ, δεχτήκατε? Γιατί για εμάς τους πολίτες που βλέπουμε τη διάβια, από κάτω γράφει Σταύρος Τζουλάκης. Ναι, δεν σαφέστατα, αλλά πιστεύω ήθιστε στην πρακτική, ας μιλήσουμε. Μην μιλάμε σουρεαλιστικά. Και επί των τύπων, αλλά και στην πρακτική. Ακριβώς στην πρακτική, δεν θα πάρει ένας δήμαρχος, αφού μιλάει με έναν επικεφαλή παράταξης. Mm-hmm. Άσχετα αν είναι συγχωνευμένη πλέον, ενσωματωμένη παράταξη, αλλά είναι ο επικεφαλής. Mm-hmm. Και λέει, τι θέση θέλει ο Καρετινός? Όχι θέλει, μπορούμε να του δώσουμε. Δεν είχα εγώ την εξουσία, ο δήμαρχος την είχε και διαπραγματευόταν με τον κύριο Λαρίση. Εγώ από τη μεριά μου όμως, και το δηλώνω ευθαρσός και το βεβαιώνω και ήταν αναφέρε το δικαίωμά μου, τη στιγμή που είχα υπογράψει το πρακτικό συνειδητά, διαβάζοντας τα πάντα το τι έλεγε το πρακτικό και δεν συμφωνούσα βέβαια με τη σύμπραξη αυτή, γι' αυτό νωρίτερα δεν πήγα και στις συναντήσεις με τον δήμαρχο, η επόμενη μου κίνηση ήταν να μην δέχομαι καμία θέση ευθύνης. Ούτε έμιστη, ούτε άμιστη. Ούτε εξ αρχής, δηλαδή από τώρα που θα αναλάμβανα θέση, ή μετά από 2 χρόνια σε στυλ ρολόι. Ας μην το τρέξουμε λοιπόν, ας παίρνουμε τα γεγονότα. Ωραία, ωραία. Μου απάντησες για τη διάβια. Το τρέχω εγώ γιατί... Μου απάντησες για τη διάβια, θέλω να κρατήσω λίγο το ρυθμό. Ναι. Κλείνοντας την επιστολή σου, έθεσες τον εαυτό σου στη διάθεση θετικά... Τη σύμπραξη. Ωραία. Πώς μπορείς να είσαι στη διάθεση μιας σύμπραξης χωρίς θέση ευθύνης, είτε έμισθη είτε άμισθη? Ναι. Βοήθησέ με λίγο, σε εξωτερικό σύμβουλο. Σε βοηθήσω και, ναι, παρακαλώ, και ναι. Συγγνώμη γιατί γελάω, γιατί είναι καταπληκτικό αυτό. Αυτή η ερώτησή σου είναι συγκλονιστική. Με συγκλώνησε. Είναι έξυπνη ερώτηση. Εύλογη τη λέω. Είναι εύλογη, αλλά τα αυτονόητα πλέον έχουν χαθεί. Mm-hmm. Οι αξίες των αυτονοήτων έχουν χαθεί πλέον. Mm-hmm. Γιατί δεν υφίσταται σύμπραξη χωρίς θέση, χωρίς ανταλλαγή, χωρίς αλυσβερίση? Δεν υπάρχει σύγκληση, σύμπραξη και σύμπραξη να υπάρξει. Γιατί πρέπει απαραίτητα η έννοια της σύμπραξης που λέει ο Μπαμπινιώτης, συν και πράτο, ενεργό από κοινού για ένα σκοπό, ανεξάρτητα αν μεσολάβησε ο κ. Θεοδωρικάκος και έκανε αυτή τη σύμπραξη ανέκλητη. Έτσι, γιατί η σύμπραξη δεν είναι ανέκλητη. Η σύμπραξη, η χρονική διάρκεια
είναι ανάλογα κάθε συμβαλόμενο μέρος μπορεί να διακόψει τη συνεργασία. Μείνε λίγο στην ερώτησή λοιπόν, μου. Ποιος θα ήταν ο θεσμικός σου ρόλος, γιατί η Δημοτική Αρχή ναι. είναι θεσμικό όργανο, ναι. συναλλάσσεται με θεσμικά όργανα ναι, ναι. ή ναι. παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα ναι. προμηθεύεται. Ναι. Με ποια μορφή λοιπόν θεωρείς ότι στο Θεωρούσα, μέλλον, ναι. ότι στο μέλλον ναι, ναι. όχι κλείνοντας, είπες ναι. ότι εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Α, στο, άλλο το, τώρα, πας, λέω, τώρα πας μετά την ανεξαρτοποίηση. Κλείνοντας την ανεξαρτοποίησή σου, ευχαρίστησες μετά. Και είπες εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Ωραία. Με ποια μορφή μπορείς να είσαι στη διάθεση ενός Δήμου τη στιγμή που από την δημοτική του ομάδα, που έχει θεσμικό ρόλο, έφυγες. Να πες μου ένα παράδειγμα. Να απαντήσω. Βέβαια, λίγο νωρίτερα πιστεύω ότι καταλάβαμε ότι εννοώ ότι υπάρχει σύμπραξη χωρίς να πάρεις θέση, οποιαδήποτε θέση. Το καταλάβαμε αυτό. Θα μπορούσες να είσαι, εννοείς, μέλος της παράταξης χωρίς να σου δώσω... θέλω καμία θέση. Τους έδωσες αυτή την επιλογή να τους πεις, παιδιά, εγώ δεν θέλω τίποτα. Ρητά πολλές φορές τον Γιώργο τον Λαρίση. Δηλαδή, του είπες, εγώ δεν θέλω αρνήθηκα, τίποτα και επέμενε να πάρεις. Αρνήθηκα θέσεις συγκεκριμένες. Συγκεκριμένες θέσεις. Για να το... Συγκεκριμένες αρνήθηκες. Όλες τις αρνήθηκες. Όλες. Άρα για να το μαζέψω λοιπόν. Έτσι, για να πάμε μετά. Για να το μαζέψω στην λοιπόν. Στην άλλη ερώτηση. Μου περιγράφεις ότι θα παρέμενες εντός αυτού του συνδυασμού σύμπραξης αν ήσουν απλός δημοτικός σύμβουλος. Σύμβουλος. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, αφού θα παρέμενες σε αυτό το συνδυασμό. Όχι εσαι. Δεν το ξέρω. Αφού, ναι. Γιατί υπάρχουν και άλλα. Φυσικά. Υπάρχουν ψηφοφορίες. Υπάρχουν ψηφοφορίες. Υπάρχουν πράγματα που έρχονται προς ψήφιση. Είμαι πολύ γνώστης. Και αν ανήκει σε μια παράταξη, δεν μπορεί να διαφοροποιήσει. Οπότε, αφού λοιπόν. Δεν πήγαν και άλλοι λόγοι. Ήθελες να μείνεις τελικά σε αυτό το συνδυασμό χωρίς θέση ευθύνης. Πώς γίνεται στο ίδιο κλείσιμο να λες ότι οι πολίτες σε εξέλεξαν στην αντιπολίτευση? Είναι πάρα πολύ λογικό. Είναι πάρα πολύ λογικό. Μα διότι... ή στην αντιπολίτευση ναι. νιώθεις ότι ανήκεις ναι. με θέση ή χωρίς θέση στο ναι, Τζουλάκι ναι, 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 ναι. ή στο Τζουλάκι χωρίς θέση. Όχι. Για να το καταλάβεις πλήρως. Εγώ προσχώρησα σε μια ενιαία παράταξη βάση του νόμου η οποία παράταξη, με την οποία παράταξη δεν γνωριζόμουν. Δεν είχα τον ίδιο σφιγμό, την ίδια κουλτούρα. Δεν ήξερα τους ανθρώπους πλην του Κλειδόπουλου, του Τσιάπη και... Γνωστών κοινωνικά. Της κυρίας Δελιγιάννη και του κυρίου Ζαβού. Δεν ήξερα κανέναν άλλο. Mm-hmm. Λοιπόν, έκανα μια προσχώρηση και μάλιστα αν ζητούσα και θέση, έμπαινα και στην επετηρίδα τους, έμπαινα στα πάντα μέσα σφήνα. Πιθανόν. Όχι. Πραγματικό είναι αυτό. Αφού όχι το, πιθανό. Αφού το επιβεβαιώνεις. Λοιπόν, από μια παράταξη ήμουνα και αγωνιζόμουνα με μια παράταξη και βρέθηκα σε μια άλλη mm-hmm. παράταξη, έτσι, χωρίς να γνωρίζω τίποτε. Λοιπόν, το δικό μου, η οψιόν η δικιά μου, ο στόχος ο δικός μου δεν ήταν να διεκδικήσω τίποτε, γιατί και δεν ήθελα ποτέ να βρεθεί ένας ψηφοφόρος, γιατί η στατιστική στην επιχειρηματικότητα είναι πολύ σημαντική. Στην πολιτική όμως μπορεί να σου κάνει και κακό. Ένας ψηφοφόρος να βρεθεί και να μου πει Καρυτινέ, τι έγινε. Πήγε στην εξουσία για να ανταλλάξεις. Γιάννη, σε ξαναρωτάω. Ναι. Κλείνοντας, είπες ότι η κοινωνία μας εξέλεξε σε θέση αντιπολίτευσης. Έτσι ακριβώς. Το εκλογικό σώμα. Αφού λοιπόν η κοινωνία, είμασταν τρίτη παράταξη. Αφού λοιπόν η κοινωνία σας εξέλεξε στην αντιπολίτευση, πώς με διαβεβαιώνεις ότι θα έμενες στο Τζουλάκι χωρίς θέση? Νιώθεις αντιπολίτευση ή νιώθεις πάλι. Συμπολίτευση χωρίς θέση? Ναι, δεν άκουσες τι είπα. Ξανά. Είπα ότι θα παρέμενα στον Γιώργο, στον Σταύρο τον Τζουλάκη χωρίς θέση. Ναι. Και βέβαια επειδή... Και θα το έκανες αντιπολίτευση? Όχι, όχι, όχι. Επειδή θα υπήρχαν θέματα πολύ ουσιώδη ναι. ψηφοφορίας, το είπα και νωρίτερα ναι. θα έπρεπε να... η μόνη λύση ήταν ανεξαρτητοποίηση. Θα υπήρξε η λύση, υπήρχε η λύση αυτή. Μάλιστα. Εγώ ήθελα το ξεθόδο, όσο καιρό ήμουνα στον Τζουλάκη, στον κύριο Τζουλάκη, όσο καιρό, ένα μήνα, ναι, ναι. δύο μήνες έμενα στον κύριο Τζουλάκη. Δεν ήθελα καμία θέση, έμιστη ή άμιστη, και βεβαίως εκ των πραγμάτων δεν υπήρχε περίπτωση να συμφωνήσω για οποιοδήποτε θέμα ερχόταν, αν έβλεπα ότι αυτό το θέμα δεν είναι
το σωστό κατ' εμένα. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά ο δρόμος της ανεξαρτητοποίησης ήταν μονόδρομος. Mm-hmm. Να μείνω λίγο ακόμα, γιατί ξέρεις, παρόλο που σου ξαναείπα και εκτός αέρα και στον αέρα ότι η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που είναι και σπανίζει αυτός ο τρόπος πολιτικής συμπεριφοράς στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μείνω λίγο στο δεύτερο σκέλος. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αύριο, λόγω των γνώσεών του σου στα καλλιτεχνικά και λόγω της οικογένειας Καρτινού, σου λέει ο Βαγγέλης ο Χατζατουγιάν, ο οποίος θεωρώ θα είναι πρόεδρος του νομικού προσώπου, «Γιάννη μου, σε θέλω σύμβουλό μου». Επειδή, θυμίζω, άφησες ανοιχτές πορτές για γνωσιακή συνεργασία μη θεσμική. Θα πήγαινες, θα το δεχόσουν. Πάνω απ' όλα, είναι το καλό της Νέας Μήνης, του Δήμου μας. Mm-hmm. Οποιοςδήποτε με καλέσει... Πάνω απ' όλα. Απ' όλα και από όλους. Πάνω απ' όλα και από όλους. Από θέσεις, από παρατάξεις, από τα πάντα. Και γιατί δεν έκατσες λοιπόν με τη θέση που σου δώσανε, αφού πάνω απ' όλα είναι το καλό της Νέας Μήνης. Του εντεταλμένου συμβούλου. Αυτή σου δώσανε. Ναι. Να απαντήσω. Γιατί δεν έκατσες. Δεν είναι λογικό ότι ένας άνθρωπος που δεν δέχεται τη σύμπραξη, mm-hmm. το έχω πει απριόρι πολύ νωρίτερα, δεν δέχομαι τη σύμπραξη. Ήμασταν τρίτο κόμμα βγήκαμε. Δεν είναι πάνω απ' όλα το καλό της Νέας Μήνης. Η συνείδησή σου είναι πάνω απ' όλα και μετά το καλό της Νέας Μήνης. Δεν βγήκαμε πρώτο κόμμα. Σαφώς. Αν ήμασταν πρώτο... Βρεθήκατε όμως. Αν είμαστε πρώτο... Βρεθήκαμε. Το βρεθήκαμε είναι άλλο ρήμα στην ελληνική γλώσσα. Ναι, ναι, βεβαίως. Και μάλιστα, να το συμπληρώσω, ξαφνικά βρεθήκαμε. Έφνης στα αρχαία. Άρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς ήμασταν το πρώτο κόμμα. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα ότι όταν απεμπλακώ από όλη αυτή την ιστορία της mm-hmm. σύμπραξης, γιατί πραγματικά ήταν μια ιστορία που με ενόχλησε πάρα πολύ, θα μπορέσω να βοηθήσω οποιονδήποτε θελήσει από τη Δημοτική Αρχή και μου ζητήσει οποιαδήποτε, εάν κρίνει ότι... Σου έκανα συγκεκριμένη ερώτηση. Αύριο σου λέει ο Βαγγέλης ο Χατζατουγιάν, σε θέλω σύμβουλό μου στο νομικό πρόσωπο. Χωρίς θέση ευθύνης Δημοτικού Συμβούλου, αν θέλεις. Θα σου απαντήσω. Και πρόσεξε την απάντηση. Άλλο να συμβουλεύω καλλιτεχνικά mm-hmm. τι μπορεί να κάνει ο κύριος Χατζατουγιάν. Και μπορώ να σου πω και παράδειγμα. Mm-hmm. Έτσι. Τι μπορεί να κάνει, και άλλο να είμαι σύμβουλος του κυρίου Χατζατουγιάν. Στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει μεγάλη διαφορά. Ναι, βέβαια. Ξέρεις, επειδή, το ένα έχει και την υπογραφή σου. Ξέρεις, επειδή έχω τελειώσει τη νομική και άλλα δύο συναφή. Δεν χρειάζεται νομική για αυτό. Είναι πιο απλό από την επιστήμη. Ναι, είναι και η υπογραφή άλλο σου. Άλλο να συμβουλεύεις. Και άλλο ένα ψηλό υπογραφή. Ακριβώς. Εγώ έχω την κάθε καλή διάθεση να συμβουλεύσω. Στο κομμάτι το δικό, το γνωσιακό σου, το αν γνωσιακό θέλει, το καλλιτεχνικό. Οποτεδήποτε μου ζητηθεί, μπορώ να συμβουλεύσω χωρίς καμία θέση. Θα το κάνεις και φιλοκεκδός. Αν δικαιούτο η θέση. Κάτι, γιατί ο σύμβουλος παίρνει. Υποθέσεις κάνω τώρα, έτσι. Θα το κάνεις και αφιλοκευδός. Ναι, τώρα, περιμένω. Δεν σε κατευθύνω. Τώρα, περιμένω ναι μου. Τώρα αυτό που δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Πάμε στο επόμενο. Είναι περιττή απάντηση. Πάμε στο επόμενο. Θα ήθελα όμως εδώ να πω κάτι. Παρακαλώ. Θα ήθελα έχω άλλη μία ερώτηση κάτι. Για να ναι, κλείσουμε ναι. το... Θα ήθελα όμως να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Αν καταφέρει οποιοδήποτε δήμος να συνδυάσει το πολιτιστικό με την επιχειρηματικότητα, δηλαδή μέσω χορηγιών, γιατί ο θεσμός της αντίδοσης είναι ένας θεσμός αρχαίος, mm-hmm. καταπληκτικός, mm-hmm. από παλιά υπάρχει χορηγία, θα μπορέσει να κάνει πραγματικά να εξεύρει και πόρους από τον προϋπολογισμό που να τους μετατρέψει σε κοινωνικές παροχές. Έτσι, mm-hmm. Θα εξοικονομήσει πόρους από τον προϋπολογισμό του πολιτιστικού οργανισμού. Mm-hmm. Και πρέπει, δεν ξέρω αν το έχουν, δεν το γνωρίζω, να κάνουν ένα γραφείο χορηγιών. Που να είναι άνθρωποι που να ασχολούνται. Πόσο γνωρίζω, δεν υπάρχει. Αυτό το λέω... Είναι λίγο προσωποποιημένο το συγκεκριμένο ναι, 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 ναι. Είναι βασικό αυτό, διότι σε μια συναυλία εγώ που είχαμε την ορχήστρα τη μεγάλη της ΕΡΤ και τραγουδούσα μαζί με τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Βασίλη του Γιζδάκη, είχε μεσολαβήσει ασφαλιστική εταιρεία που πλήρωσε τα πάντα. Είχε και τη δέουσα προβολή, φαντάζομαι. Και τη δέουσα. Αποδοτικά. Αυτά είναι ανταποδοτικά όλα. Φυσικά. Είναι τα πάντα τα αποδοτικά. Αλλά επειδή αυτός ο θεσμός των χορηγιών είναι πολύ σημαντικός
και σε ένα Δήμο σημαντικότερο. Κλείνω για να συνοψίσω λίγο λοιπόν, πριν πάμε στα δύο επόμενα ερωτήματα, για να κλείσουμε τελικά την τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταλαβαίνω ότι δεν ήθελες θέσεις ευθύνης για την ευθύνη. Όχι ότι τη φοβάσαι, το αντίθετο, δεν ήθελες να την αναλάβεις. Ακριβώς. Και αυτό το κρίνει οποιοδήποτε. Αλλά είσαι εδώ, εγώ δεν θα πω για το καλό της Νέας Μέγνης, είναι λίγο, εννοείται. Είσαι εδώ. Αυτή τη στιγμή ως είμαι εδώ. Γιάννης Καρετινός. Ακριβώς. Ανεξάρτητος γνωσιακά, χωρίς θεσμικό ρόλο. Ακριβώς. Και υπογραφή διοικητική. Να βοηθήσεις. Να βοηθήσεις. Εάν μου ζητηθεί. Μπορεί να μην μου ζητηθεί καθόλου, διότι πραγματικά οι άνθρωποι τα πάνε πολύ καλά. Για να κάνουμε και λίγο, να ελαφρύνουμε λίγο την κουβέντα μας, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που μπορεί να γίνει Τετάρτη, πού θα πας να κάτσεις? Έτσι όπως μπαίνουμε στην αίθουσα. Αν σου πω ότι δεν το ξέρω, δεν το ακόμα, ναι, γιατί δεν γνωρίζω και την... Έχει και συμφόρηση από την άλλη, να ξέρεις. Χωροταξικό, δεν γνωρίζω το χωροταξικό. Ντάξει. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Χθες μάλιστα γνώρισα ορισμένους και μάλιστα πολύ έτσι μου κάνανε εντύπωση το γνωστικό τους επίπεδο, ο κύριος Πάντος, ο κύριος Φρακούλης. Είναι χρόνια Δημοτική Σύμβουλη. Ο κύριος Κουτελάκης. Δηλαδή, και δήμαρχος χρόνια. Ναι, πραγματικά και ο δήμαρχος τις απαντήσεις του ήταν ευθύς και... Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πραγματικά υπάρχει ένα επίπεδο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει από ορισμένους, ναι, ένα πολύ καλό. Ναι. Πολύ καλό. Γενικά η προσέγγιση των αμυγός αριστερών, με χρήσμα κυρίως, ναι, κυρίως της τροφής, δημοσιογραφικά, επειδή και εγώ τους κρίνω και είναι η δουλειά μου να τους κρίνω, και εγώ κρίνω με φυσικά, είναι ότι είναι αξιοπρεπές, διαβασμένοι, έχουν ένα πολιτικό λόγο, έχουν και το χρήσμα τους οι άνθρωποι. Ναι. Είχαν το momentum του Τσίπρα όταν βγήκε η κυβέρνηση, τώρα χάσαν το momentum του Τσίπρα που βγήκε η αντιπολίτευση. Επόμενο θέμα, πάντα στο ίδιο κομμάτι. Σου θυμίζω ότι πριν από λίγο μου είπες ότι θεωρείς ευθύνη του Γιώργου του Λαρίση να μεταφέρει την πληροφορία της, της αποδοχής σου της θέσης αυτήν προς τον Δήμαρχο. Αποδοχής. Και στην αρχή της κουβέντας μας είπες ότι δεν πολύ ρώτησε κιόλας, ήρθε με λίγο έτσι, λίγο δεδομένο τη σύμπραξη. Λίγο δεδομένο. Ναι. Κλείνοντας, ευχαρίστησες τον Γιώργο τον Λαρίση για το ταξίδι. Το προεκλογικό. Το προεκλογικό. Φυσικά. Και το άκουσα. Η ελληνική γλώσσα και το είναι άκουσα. Πάμπλουτ. Και το άκουσα. Το προεκλογικό. Αν βάλω, θα το πω και λίγο αμερικάνικα, τον εαυτό μου στα παπούτσια σου, που δεν μπορώ να μπω γιατί μπορεί να μην έχουμε το ίδιο νούμερο ούτε πολιτικά, θα νιώθα μία δυσφορία όταν φεύγω με αυτή την πικρία που περιέγραψες από ένα νέο παιδί σαραντάρι που εσύ τουλάχιστον ονειρεύτηκες μαζί του το μέλλον της Νέας Μύρνης. Εκείνος δεν ξέρουμε τι ονειρεύτηκε, δεν το δείξε. Δεν είδα λοιπόν να υπάρχει αυτή η πικρία. Είδα ένα κλείσιμο καλλιτεχνικό. Σας ευχαριστώ για το ταξίδι. Δεν μου φερθήκατε και πολύ καλά κατά τη γνώμη μου, αλλά σας ευχαριστώ και είμαι εδώ. Βλέπεις λίγο μία έτσι άσπρο-μαύρο ως προς το πρόσωπο του Γιώργου που μου περιέγραψες ότι έχει μία ευθύνη ως προς τις πράξεις του απέναντί σου ή όχι? Κοίταξε. Ο Γιώργος Λαρίσης. Μιλάτε καταρχήν. Ο Γιώργος, γιατί είδα ότι λέει σε σέβεται. Ναι, πιστεύω ότι θα μιλήσουμε. Ναι, βρε φίλε μου, αλλά σε εξέθεσε, σε έβγαλε στη διάβια και δεν το ξέρεις. Δηλαδή, τι να σου κάνει ένας άνθρωπος για να πεις. Να μην πεις ευχαριστώ. Να το σκοτώσω. Τι θες να το κάνω. Προς Θεού. Το σημαντικό. Καταρχήν είναι φίλος μου. Ακριβώς. Το σημαντικό. Πολιτικά θέλω να μου απαντήσεις. Πολιτικά. Αυτό που έχω να απαντήσω ότι δεν πρόκειται. Είναι απίθανο να ξανασυνεργαστώ με τον Γιώργο τον Λαρίση. Έτσι, όταν διαπνέεται με αυτό το λεβάρε που λέμε στη μουσική, το λεβάρε ότι αποφασίζω, ναι, και το κάνω για σένα. Αποφασίζω εγώ για σένα. Το κρατάω. Ναι, αυτό δεν γίνεται. Να φανταστείς ότι επειδή είμαι μάνατζερ χρόνια, πάρα πολλά χρόνια,
όταν θέλω να πάρω μια απόφαση, ακόμα και αν είναι η λυμένη μέσα μου η απόφαση, το συζητάω με όλους τους συνεργάτες μου. Και στην πορεία μπορεί και να αλλάξει. Έτσι. Πολλές φορές οι μάνατζερ έχουμε λυμένη την απόφαση, αλλά καλούμε τους συνεργάτες όλους να το συζητήσουμε, διότι είναι μια δημοκρατική διαδικασία και πρέπει και ο άλλος να πει την άποψή του και να την ακούσουμε, έτσι. Μάλιστα, οι Κινέζοι έχουν πει ο άνθρωπος πρέπει να έχει δύο αυτιά και ένα στόμα να μιλάει λιγότερο από το να ακούει. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Ο Γιώργος Λαρίς νομίζω ότι δεν ακούει καλά. Όχι από πλευράς φυσικού ελαττώματος, έτσι. Δεν ακούει. Και πραγματικά η μελλοντική συνεργασία δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται. Θα σε ξαναρώταγα αν θα επιθυμούσες υπό προϋποθέσεις του νόμου και τις δικές σου να επιστρέψεις στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκες, αλλά νομίζω ότι μου απαγόρευσες με το προηγούμενο σου επιχείρημα να το ρωτήσω. Είσαι ξεκάθαρος. Και όπως σε καμία άλλη παράταξη. Αυτό απαγορεύεται δεν θέλω, από όχι, τον νόμο. Δεν μιλάω την απαγόρευση τώρα και να προσχωρήσω. Τώρα ο νόμος απαγορεύει. Θέλω να παραμείνω ανεξάρτητος για να μπορέσω να διαθέσω τον εαυτό μου όπως πρέπει, διότι η πρώτη μου εμπειρία ήταν λίγο δύσκολη. Ήταν λίγο δύσκολη. Άλλο σκεφτόμουν ότι θα γίνει με την παράταξη αυτή, άλλο ήθελα να πανηγυρίσω και αλλού βρεθήκαμε. Ο Γιώργος Λαρίσης εχθές έκανε μία δήλωση τηλεοπτική. Την είδα και εγώ, φαντάζομαι την είδες και εσύ. Γενικά την είδε κάποιος κόσμος. Προσπάθησα να αποκωδικοποιήσω λίγο και τη μεγάλη εικόνα για τη σύμπραξη που παλεύει, και το παλεύει το τονίζω, που παλεύει να δικαιολογήσει. Νομίζω ότι δεν τα καταφέρνει. Ως προς το δικό σου κομμάτι, το μόνο σημείο που άξιζε κανείς να κρατήσει πριν τη σημερινή μας κουβέντα είναι ότι υπέγραψες. Και επίσης, νομίζω σε ένα ή δύο δημόσια σχόλια, δεν έχει σημασία ποιος... Δεν παίζει σημασία. Αλλά δεν είναι και κακό, γιατί είναι δημόσιο. Βέβαια. Ο φίλος μας, ο αγαπητός ο Νεκτάριος Αργιανός, τόνισε και αυτός ότι υπέγραψες. Ναι. Αυτό το υπέγραψες λοιπόν σε κυνηγάει. Θεωρώ ότι έδωσες κάποιες διευκρινήσεις, αλλά αν μου επιτρέπεις την προσωπική άποψη που συνηθίζω να έχω από την πλευρά του δημοσιογράφου, θα σε κυνηγάει. Αυτά. Είναι κάτι το οποίο το έχω κάνει συνειδητά. Συνειδητά. Άρα δεν μπορεί να μετατραπεί σε οτιδήποτε άλλο. Είναι συνειδητό αυτό που έκανα. Η κοινωνία δυστυχώς, τους Καρετινούς, τους Μητσοτάκηδες, τους Παπανδρέου, τους Καραμανλίδες, τους ξεκινάει με αμφισβήτηση. Και καλά κάνει. Και τους ξεκινάει με αμφισβήτηση, γιατί βλέπεις ένα και συμπεραίνεις δύο. Μπορεί να είναι άδικο, μπορεί να είναι δίκαιο. Ο λόγος λοιπόν που ήθελα να ακούσω δημόσια την άποψή σου είναι για να ξέρω ότι αυτό που σε κυνηγάει το έκανες συνειδητά, και όταν κάτι μας κυνηγάει και το κάνουμε συνειδητά, επειδή κανείς από τους δυο μας δεν είναι 20 χρονών, είναι διατεθειμένος να πάρει και το όποιο, γιατί δεν έκανα κανένα έγκλημα, και το όποιο κόστος. Σαφώς. Νομίζω ότι μου κάλυψες κατά τα άλλα μία, σου ξαναλέω, πολύ άντρικια και πολύ γρήγορη, ίσως η συντομότερη ανεξαρτητοποίηση στο Δήμο Νέας Μύρνης. Σε χρόνο ρεκόρ. Σε χρόνο ρεκόρ. Καλά, αυτό δεν είναι για περί αυτολογεί κανείς, στατιστικό είναι. Όχι, έχω ένα παράδειγμα να πω κλείνοντας, γιατί έχουμε μέσα την οικογένεια, έχουμε κάτι ρεκόρ. Θα μου το πεις. Θα έχεις εμπειρίες, είχες εμπειρίες, θα έχεις εμπειρίες, έζησες ζυμώσεις, έζησες ανταποδοτικές προτάσεις, θέλω και εγώ να είμαι λίγο προσεκτικός σε αυτά που λέω, το χειρίστηκες όπως το χειρίστηκες. Θεωρώ τελικά ότι η μεγάλη σου εικόνα σε σχέση με κόστος όφελος, για να μιλήσουμε και λίγο την business γλώσσα μας, είναι προς το όφελος, μάλλον είναι όφελος. Πάντοτε η ιστορία γράφει την ανεξαρτητοποίηση και οι δημοσιογράφοι μπαίνουν στις λεπτομέρειες, και ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία
και έχει σημασία αυτό που λέει από τη δική του οπτική γωνία, γράφει την ανάλυση του. Εδώ είμαστε ζωντανά. Ακούγονται τα πάντα. Όπως αν είχα απέναντί μου το Σταύρο Τζουλάκη, θα ακουγόντουσαν τα πάντα. Όπως αν είχα το Βαγγέλη το Χατσατουγιάννη, θα ακουγόντουσαν τα πάντα. Νομίζω ότι ο κόσμος πήρε μια γεύση από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Πώς βλέπεις το αύριο στα δημοτικά και ποια ήταν η πρώτη σου εμπειρία από μια συνεδρίαση η οποία διεκόπη και είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται? Σήμερα κάθισα να εντρυφήσω λίγο για την πρώτη συνεδρίαση. Είναι και στο κανάλι του YouTube, στο NSTV, οπότε μπορείς να τη δεις. Όχι, και άνοιξα και τους νόμους, τους διάβασα, γιατί μην ξεχνάς ότι είμαι πολύ πρωτάπειρος στα δημοτικά, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή και καλό είναι να θητεύσω και να μάθω ορισμένα πράγματα. Χθες έμαθα από τις παρεμβάσεις όλων, μπορώ να σας εξηγήσω τα πάντα σήμερα, έτσι, και χάρηκα γι' αυτό, γιατί πραγματικά έζησα μια συνεδρίαση η οποία είχε ανταλλαγή απόψεων, και φτάσαμε σε μια ματέωση, αλλά νομίζω σε μια δημοκρατική διαδικασία, έτσι, που εντέχθηκε και ο πρόεδρος, ο κύριος Τσιάπης. Ήταν πολύ δημοκρατικό αυτό που συνέβη. Ναι, ωραίο ήταν. Έτσι, ήταν όντως ωραίο. Ναι. Και, μάλιστα δεν ξέφυγε και μάλιστα εκεί πέρα είδα και ορισμένους δημοτικούς συμβούλους που είχαν ένα ευρύ, αν θέλεις, μια ευρυμάθεια, πάνω στα δημοτικά. Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω και τα επόμενα δημοτικά να είναι συμβούλια, να είναι έτσι. Πιστεύω το μέλλον πλέον, χαίρομαι που είμαι ανεξάρτητος. Δεν χαίρομαι που, είμαι στην αντιπολίτευση, γιατί όπως είπα είναι η σωστή μου θέση αυτή. Είναι η θέση που με κατέταξε το εκλογικό σώμα. Δεν χαίρομαι που δεν έχω τους συναδέλφους μου δίπλα. Θα ήθελα να ήμασταν όλοι μαζί στη θέση αυτή, την τρίτη θέση. Έτσι. Και να μην κάνουμε στην αντιπολίτευση. Να κάνουμε δημιουργική και αν είχαμε και σύγκληση απόψεων θα μπορούσαμε να είμαστε υγιέστατο. Αυτό δεν έγινε, είμαι μόνος μου αυτή τη στιγμή. Έτσι, όπως είπα, εύχομαι κάθε επιτυχία στους ανθρώπους που έζησα, γιατί και το συναισθηματικό στον άνθρωπο είναι σημαντικό. Ξέρεις, μπήκαμε στην πολιτική, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε και το μανδύα της πολιτικής και να το φορέσουμε απευθείας. Αντιθέτως, παίρνουμε και τα προβλήματά της. Βέβαια. Λέγε με διάβγεια. Βέβαια. Ακριβώς. Αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μέσα στην παράταξή μας είχαμε και άλλο κρούσμα τέτοιου είδους, πολύ πιο μικρό. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτό. Στην ενιαία λέμε ή στην... Στη μικρή. Να, έτσι θα το κάνουμε, η μικρή και η μεγάλη. Η μικρή, έτσι είναι. Έτσι, η μικρή και αν μεγάλη. Υπάρχει, έτσι, η μικρή. Έτσι, βάση του νόμου, έτσι. Αν υπάρχει. Λοιπόν, το βασικό είναι ότι θα είμαι στη θέση της αντιπολίτευσης, εκεί που ορίστηκα να είμαι. Ευτυχώς δεν έχω καμία θέση. Και είπα και προείπα ότι αν κερδίζαμε τις εκλογές, βεβαίως θα διεκδικούσα θέση ευθύνης. 100%. Έτσι. Και αν ο κύριος Λαρίζης έκρινε ότι έπρεπε να μου δώσει μια χή οποιαδήποτε θέση, θα την έπαιρνα. Για να το κλείνω. Πριν κλείσουμε και όλη μας την κουβέντα, η οποία θεωρώ ήταν πάρα πολύ παραγωγική, δεν αναφερθήκαμε στην θέση ευθύνης που σου δώσανε. Το εντεταλμένο συμβούλο. Ναι, εντεταλμένος σύμβουλος πολιτιστικών χώρων. Λοιπόν, βοήθησε με λίγο. Έχει υπογραφεί αυτή η θέση? Όχι, βέβαια. Η θέση αυτή... Είπαμε την υπογραφή την πρώτη, ναι, βάλαμε. Ναι. Η θέση αυτή σε κατατάσσει αυτόματα μέλος στο δουσού του πολιτιστικού οργανισμού? Ή μπορούσες εκεί να πεις, εκεί δεν πάω, παιδιά, δεν θέλω. Ναι, νομίζω ότι μπορούσα να πω ότι δεν πάω ως μέλος του δουσού. Ναι. Απλώς όταν ο κύριος Λαρίσης, ο Γιώργος Λαρίσης με επικοινώνησε μαζί μου και μου μίλησε για αυτή τη θέση. Μου μίλησε, μου την ανέλησε τη θέση. Α, είχε και να την αναλύσει, γιατί δεν υπήρχε. Είναι κάτι καινούργιο. Μου την ανέλησε. Ναι. Ανεξάρτητα αν εγώ ήμουν και εντελώς αδιάφορος για τις θέσεις. Ναι.
και με ευγενικό τρόπο. Εντελώς αδιάφορος για μια εντελώς αδιάφορη θέση. Όχι, 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 δεν έπαιζε ρόλο η αδιάφορη θέση. Είχα και ενδιαφέρουσες θέσεις. Σαφώς. Όχι, η θέση μου ήμουν αδιάφορος στις θέσεις. Ναι, ναι. Δεν έκρινα αξιολογικά το ενδιαφέρον ή, την, ή το αδιάφορο ή το, μη, ή το αδιάφορο της θέσης. Mm-hmm. Μπράβο. Η θέση μου ήταν στάνταρ. Άρα συνέπεσε να είναι είτε από τις τελευταίες προτάσεις, γιατί συνδυαζόταν και με μια άλλη πρόταση αυτό που δεν θα ήθελα να την ανακοινώσω, με μια άλλη πρόταση mm-hmm. του Γιώργου Λαρίση για εντεταλμένο σύμβουλο πολιτιστικών χώρων για τον Άταλο, για να αν διαφοροποιηθεί ο Άταλος, γιατί γνωρίζω πώς γίνεται η τάφρο στην ορχήστρα, αν γίνει η ορχήστρα μέσα, mm-hmm. τα καμαρίνια, όλα αυτά. Ναι, και είναι το γνωσιακό σου αντικείμενο βαθύ πράγμα. Λοιπόν, και ευγενέστατα αρνήθηκα στον Γιώργο τον Λαρίση. Αρνήθηκα. Καταρχάς δεν έχουμε πει και κάτι πολύ σημαντικό. Οι εξαγγελίες οι δικές μου, οι πολιτιστικές, δεν ήταν για τον Άταλο πολιτιστικό κέντρο, ήταν για ανέγερση νέου πολιτιστικού κέντρου. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό όταν που θα πω. Όταν λες εξαγγελίες, βοήθησέ με. Οι προγραμματικές μου δηλώσεις. Οι προσωπικές μου. Οι προσωπικές μου δηλώσεις, mm-hmm. τις οποίες υιοθετούσε και η πρωτοβουλία ως προς το πολιτιστικό. Ως προς το πολιτιστικό κομμάτι. Mm-hmm. Ο κύριος Κουκάς θα έχει εξαγγελίες σε άλλο τομέα. Ήμασταν mm-hmm. όλοι εξειδικευμένοι σε ορισμένους mm-hmm. τομείς από τη ζωή μας. Ο κύριος Σαντιανός κάπου αλλού, η κυρία Καραγιάννη κάπου αλλού. Είχατε διαλέξει και οικόπεδο για τον πολιτιστικό. Όχι. Για το κομμάτι αυτό που. Δεν είχαμε φτάσει σε κανένα οικόπεδο. Απλώς εγώ πάντα πίστευα και πιστεύω ότι χρειάζεται καινούριο ανέγερση νέου πολιτιστικού κέντρου και μάλιστα το καινοτόμο που έχω δηλώσει. Και στη συνέντευξή μου, ακόμα και στη συνέντευξη που είχα δώσει στον κύριο Πουρναράκη στον Α, 984, είχα πει ότι ο υπεύθυνος του πολιτιστικού οργανισμού δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο να διαδραματίζει όταν θα έρθει ένας καλλιτεχνικός διευθυντής του πολιτιστικού κέντρου, ο οποίος θα είναι καλλιτέχνης εγνωσμένης και ευρείας αποδοχής, εγνωσμένης αξίας και ευρείας αποδοχής, ο οποίος θα συμφωνεί για τα πάντα. Το διοικητικό για κομμάτι το βγάζεις έξω? Όχι, το διοικητικό μπορεί να το αναλάβει ένας άνθρωπος πεπειραμένος. Ο ίδιος. Ναι. Πού είναι? Ναι, ο κύριος Χατζατουριάννη. Γιατί το γνωρίζεις. Ο κύριος Χατζατουριάννη είναι ο πλέον πεπειραμένος σε αυτό. Αν εγώ, παράδειγμα, υποτεθείστο, βγαίναμε αύριο, ο κύριος Λαρίσης έπαιρνε την εξουσία και αναλάμβανε ένα ρόλο πολιτιστικό από πλευράς διοικητικής. Έπρεπε να περάσω σεμινάρια. Ας είμαστε σοβαροί. Ας είμαστε σε λίγο σοβαροί στο χώρο που ζούμε. Σεμινάρια έπρεπε να περάσω. Έτσι. Δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Το μόνο που θα σου πω είναι καλή τετραετία. Αν μου επιτρέψεις την έκφραση, η σόλο καριέρα, έτσι, για να το χαλαρώσουμε και λίγο. Δεν είναι εύκολη. Γιατί το να μείνει σε κομμάτι ομάδας έχει πλεονεκτήματα, έχει και μειονεκτήματα. Σου μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κομμάτι ομάδας με αποτελέσματα. Μην απογοητευτείς. Αν βλέπεις για τον εαυτό σου πολιτικό μέλλον στο μέλλον, ασχέτως αν λέγεται Γιώργος Λαρίσης ή Γιώργος οτιδήποτε, ή Γιάννης Καρκινός, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Νομίζω ότι τελικά τιμάς τους ψηφοφόρους που σε έστειλαν στην αντιπολίτευση. Το βασικό μου μέλημα. Και θεωρώ ότι είναι ένα παράδειγμα μια συνέντευξη ενός πολιτικού που πρώτη φορά μου τυχαίνει να μη θέλει καμία θέση. Απολύτως. Θα ήθελα εδώ. Τουλάχιστον άμεσα. Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω. Παρακαλώ, έχεις ένα λεπτό λοιπόν. Ωραία, για να ολοκληρώσω, να πω μια δικιά μου κληρονομιά. Όχι την κληρονομιά της οποιασδήποτε παράταξης που θα έπαιρνα αν παρέμενα. Γιατί δεν έχω φτιάξει το δικό μου παρόν, έτσι, καθόλου. Καλά, έχει ξανασυμβεί χωρίς παρόν να κάνεις παράταξη. Ναι, να πηγαίνεις και καλά. Εντάξει. Είναι λίγο έτσι οξύμορα σχήματα. Διαλόντας λοιπόν, αστέρας λέγεται στην ακριβώς.
Θα ήθελα λοιπόν να πω για ένα δικό μου, για μια δικιά μου κληρονομιά. Είναι η κληρονομιά από τους γονείς μου. Ο πατέρας μου, Μανώλης ο Καρυτινός, έχει ένα ρεκόρ παραίτησης. Είναι ιστορικό το ρεκόρ αυτό. Στο ελεκτικό συνέδριο, ήταν διευθυντής προσωπικού του ελεκτικού συνεδρίου και την ίδια μέρα που τον έκανε ο πάρεδρος του ελεκτικού διευθυντή προσωπικού, παραιτήθη κατόπιν πιέσεων υπουργών. Δεν θα να πω, πιανού κόμματος δεν παίζει ρόλο. Το γκουγκλάρω, δεν έχω. Ναι, είναι σαφές. Έχει μείνει στην ιστορία ακόμα και τώρα και πάρεδροι. Συνεχίζει την περίπτωση. Οι πάρεδροι του ελεκτικού συνεδρίου που μιλάμε πολλές φορές και ορισμένοι και συνταξιούχοι με έχουν προτιμήσει στις εκλογές, τους έχει μείνει ως παράδειγμα αυτό. Μανώλης Καρυτινός την ίδια μέρα παραιτήθη. Την ίδια μέρα. Επιτόπου. Επιτόπου το έκανε. Ένα δεύτερο που θέλω να πω ότι η μητέρα μου, η Στέλλα Καρυτινού, Κομρινού, που ήταν ανώτερο στέλεχος της Τραπέζης Ελλάδος και από αυτήν έχουμε μια τεράστια κληρονομιά, ήταν και λογοτέχνης. Και μάλιστα υπηρετούσε την Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διοίκηση του Ξενοφόντα Ζολώτα και του Ηλία Βενέζη. Σαν λογοτέχνης είχε βραβευθεί από τους ανθρώπους αυτούς. Λίγο πιο δυνατά. Ναι, είχε βραβευθεί από τους συγκεκριμένους ανθρώπους και στο τέλος βραβεύτηκε, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Mm-hmm. Στην Τράπεζα Ελλάδος υπήρχε ένα λογοτεχνικό περιοδικό κύκλος που έγραφε η μητέρα μου, αρθρογραφούσε μαζί με την Κική Δημουλά, γιατί η Κική Δημουλά ήταν 25 χρόνια δούλευε στην Τράπεζα Ελλάδος. Μια στενή της φίλη λογοτέχνης, και με αυτή θέλω να κλείσω τη σημερινή πολύ φιλική κουβέντα, μια στενή της φίλη λογοτέχνης με ανατρεπτικό χαρακτήρα που είχα την τύχη να την γνωρίσω στα φοιτητικά μου χρόνια και να δημιουργήσω μια πολύ μεγάλη πνευματική σχέση μαζί της, η Λιλή Ζωγράφου είχε πει το εξής, μια συμπυκνωμένη αλήθεια σε δύο μόνο προτάσεις. Ας κρατήσουμε ενός λεπτού κραυγή ή μάλλον χρωστάμε ενός λεπτού κραυγή για όσες φορές σιωπήσαμε. Εξαιρετικό. Λιλή Ζωγράφου, αγαπημένη. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική συνέντευξη, καλή πορεία. Να δώσω και μια συμβουλή. Διάβαζε. Διάβαζε γιατί πολλά θέματα. Άλλος κλάδος. Άλλος κλάδος. Μόνο σου είπες ότι δύσκολο. Πρέπει να πάρω μαθήματα. Βέβαια. Πάρε μαθήματα. Εγώ θα σου κάνω και μία πρόταση και στον αέρα. Επειδή δεν χρειάζομαι εγώ για να αναγνωρίσω την καλλιτεχνική σου γνώση, θα ήταν χαρά μας και σε διαδικτυακή τηλεόραση και σαν site και σαν εφημερίδα να έχουμε τις προτάσεις και τις ιδέες σου γραπτός. Βέβαια. Συχνά. Βεβαίως. Τολμάω να σου πω και ελεγκτικά στο κομμάτι της διοίκησης. Είπες ότι έχεις να παίρνεις μαθήματα. Πολλά μαθήματα. Όχι. Αλλά έχω αντίληψη. Αλλά έχεις αντίληψη. Αντίληψη. Και ελεγκτικά λοιπόν για το πώς θα μπορούσε ο πολιτισμός, αλλά θα μπορούσε, γιατί για να μπορεί κάτι κάποιος πρέπει να έχει τη γνώση, το χρήμα και τη διαδικασία, πώς θα μπορούσε λοιπόν ο πολιτισμός να περάσει σε ένα καλύτερο επίπεδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα και νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώσαμε. Εγώ σε ευχαριστώ που μου έδωσε όλη αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσω και ιδιαίτερα με τους ανθρώπους που με εμπιστευτήκαν. Καλά συμβούλια λοιπόν. Λάσπη Γιάννης Καρυτινός, την επόμενη εβδομάδα πάλι θα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, πιθανόν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, έναν βουλευτή. Θα ανακοινωθεί στα social media την επόμενη Δευτέρα περίπου. Μέχρι τότε, γεια σας.